μας κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στις 10 με πολύτιμες και χρήσιμες συμβουλές για όλους εμάς τους γονείς. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη μαμά σήμερα καλεσμένη, την Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε, Μανούλα? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε όλα αυτά τα μαμακίστικα που είναι βαρετά για κάποιους, αλλά σίγουρα για τους φίλους εκπομπής δεν είναι, πάμε να πούμε για το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα σούπερ διαγωνισμό με τρία συστήματα μετακίνησης Trio for Me. Ένα σούπερ δώρο αξίας 1.800 ευρώ, που είναι σύστημα μετακίνησης παιδιού από τη γέννησή του έως και 3 ετών όμως, γιατί έχει 4 διαφορετικούς τρόπους. Είναι port bebé, είναι κάθισμα αυτοκινήτου με αποσπόμενη βάση, είναι και καρότσι με κάθισμα που αντιστρέφεται και μπορεί να τοποθετηθεί με 2 τρόπους, κοιτάζοντας το παιδάκι μπροστά, αλλά και τη μαμά. Αυτά τα ξέρετε οι μαμάδες, γιατί τις πρώτες ηλικίες πρέπει το παιδάκι να κοιτάει προς τα πίσω και μετά προς τα μπρος. Το μόνο που έχετε να κάνετε, ξέρετε ποιο είναι, να βρείτε μαγική λέξη που περνάει μπροστά από τις οθόνες σας, να συμπληρώσετε το κουπόνι συμμετοχής, να το στείλετε στο περιοδικό μας για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, για πες μου τώρα, η ζωή της μαμάς πώς είναι για σένα, γιατί έχεις φτάσει σε μια άλλη φάση από αυτή που είμαι εγώ. Ναι. Είναι οι κόρες σου 8 και 14. Και 14. Δευτέρα δημοτικού λοιπόν και Δευτέρα και γυμνασίου. Γυμνασίου αντίστοιχα, ναι. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες ηλικίες? Κοίταξε, όλες οι ηλικίες έχουν μια μορφή δυσκολίας. Η πιο δύσκολη, όχι ιδιαίτερα, είναι της μεγάλης μου κόρης τώρα, διότι έχει μπει στην εφηβεία, είναι άλλοι προβληματισμοί, είναι άλλα τα θέματά μας. Mm-hmm. Έχει μπει ο έρωτας στη ζωή μας, που είναι πολύ σημαντικό θέμα γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, οπότε όταν ξεκινάει πρέπει να ξεκινάει με υγεία και προσοχή, χωρίς να πληγωθεί το παιδί, χωρίς να έχει μια λανθασμένη εντύπωση για το τι είναι όλο αυτό το πράγμα γύρω από τον έρωτα και την αγάπη. Άρα να υποθέσω ότι είστε και φίλες και τα μοιράζετε μαζί σου όλα αυτά τα προσωπικά. Κοίταξε, είναι μια λεπτή ισορροπία. Εγώ θέλω να είμαι η μαμά της, αλλά ταυτόχρονα να φροντίζω μέσα από την μαμά να με εμπιστεύεται απόλυτα σαν φίλη. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Εσύ είναι δύσκολο. Σαν κόρη, δηλαδή θα πήγαινε. Όχι, ούτε εγώ. Εγώ είμαι πολύ κλειστό άνθρωπο. Εγώ δεν τα λέω και όταν τα λέω πια είναι στο τελικό στάδιο. Ναι. Έχουμε πάθει ναι. τη ζημιά την μεγάλη. Έχει πάρθει. Μια ανακοίνωση γίνεται απλή. Να σου πω όμως είναι και τα χρόνια διαφορετικά. Δηλαδή νομίζω ότι και η δικιά μου μαμά που είναι μια πολύ γλυκιά μαμά και γεννημένη για μαμά, τότε δεν ήταν όπως είμαι εγώ τώρα. Εμείς είμαστε πιο πολλοί άνθρωποι της αγοράς, της ζωής. Οι δικές μας μαμάδες ήταν μαμάδες. Οπότε είχαν ενδεχομένως και κάποια ταμπού, κάποιες δυσκολίες προσέγγισης και επικοινωνίας. Γιατί το λέτε γεννημένη μαμά? Γιατί η μαμά μου είναι γεννημένη μαμά. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι μερικές γυναίκες είναι γεννημένη. Δούλευε ποτέ μητέρα, ήταν εργαζόμενη ποτέ? Από τότε που ήμουν εγώ στο νηπιαγωγείο. Και εμένα δική μου. Αλλά όταν ερχόταν στο σπίτι ήταν η μαμά. Ναι. Δεν την ενδιέφερε κάτι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει να ντυθώ, να βγω μια βόλτα. Τη μαμά μου δεν την ενδιέφερε. Την ενδιέφερε να είμαστε εμείς φαγωμένοι, καθαροί, εγώ και ο αδερφός μου, και μετά όλα τα άλλα. Και εμένα η μητέρα μου ήταν πολύ δραστήρια, αλλά ναι. και συγχρόνως απόλυτα μαμά. Και εντάξει, είναι αυτό. Το πρότυπο άπιαστο θα έλεγα, ναι, αλλά τώρα προσπαθώ. Πια, ναι. Τώρα πια είναι με τη μικρή τι γίνεται? Η μικρή είναι η Μπάρμπι και ο Τζον. Οπότε πιο εύκολα τα πράγματα. Μεταξύ τους πώς είναι? Από τη μικρή προς τη μεγάλη υπάρχει έρωτας, διότι την θαυμάζει, διότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι σαν αυτήν. Βέβαια. Και σε μερικά χρόνια σου λέει θα είμαι κι εγώ έτσι. Από τη μεγάλη προς τη μικρή υπάρχει αγάπη βαθιά, αλλά αυτή τη στιγμή προτεραιότητες τις είναι άλλες. Ναι. Βέβαια την ώρα που της λέω πρόσεξε την Αντριάννα, πρόσεξε το παιδί, κάνε αυτό, είναι... Τι κάνετε μαζί? Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Διακοπές, ας πούμε, ευχαριστιέσαι να πας μαζί. Πάρα πίσω. Πολύ. Δεν κουράζεσαι. Φέτος, δηλαδή το καλοκαίρι που μας πέρασε, μπορώ να σου πω συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα καλοκαίρια της ζωής μου, ήταν το ωραιότερο, γιατί ήμασταν, άκου. Η μαμά μου είναι τρεις αδερφές. Μάλιστα. Ήταν και οι τρεις αδερφές. Όλες γυναίκες. Ναι, ήμασταν όλες γυναίκες. Η μαμά μου λοιπόν και οι δύο αδερφές της, οι θείες μου, εγώ και οι δύο κόρες μου. Ήμασταν έξι λοιπόν γυναίκες όλων των ηλικιών, όλων των σκέψεων, όλων των αντιλήψεων, των νοοτροπιών, των αντιλήψεων. Και τα κάναμε όλα αυτά ένα αχταρμά. Και περάσαμε ένα υπέροχο δεκαήμερο. Υπέροχο όμως. Τέλεια ακούγεται αυτό. Ήταν πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Το θυμάμαι και περιμένω πότε θα ξανάρθει να το ξανακάνουμε φέτος. Και εγώ περιμένω αυτή την ηλικία να σου πω που θα μπορώ να πηγαίνω με τα παιδιά άνετα διακοπές και να είναι. Ξέρεις, γιατί... Και να μπορείς να τα αφήνεις. Ναι. Και να μην γιατί αυτές οι ηλικίες οι πιο μικρές. Γι' αυτό σε ρωτάω ποια ηλικία είναι η πιο δύσκολη. Γιατί πιστεύω ότι αυτές οι ηλικίες, η πρώτη, η μορουδίλα που τη λέω, έτσι να έχω αυτή τη μορουδίλα, έχει μια άλλη δυσκολία. Γιατί αναγκάζεται να κουβαλάς πράγματα μαζί. Δεν είναι τόσο αυτόνομα τα παιδιά. Όχι. Είναι διαφορετικό. Εσένα είναι και πολύ κοντινές οι ηλικίες. Ναι. Εγώ όταν έκανα την μικρή μου κόρη, η μεγάλη ήταν ήδη 6 ετών.
Και υπήρχε μια συμμαχία μεταξύ μας. Δηλαδή την ώρα που κοιμόταν το μωρό, της έλεγα κάνει ησυχία. Και... εσύ αν το πεις στο μεγάλο σου παιδί δεν θα το καταλάβει. Όχι. Ενδεχομένως να κάνει και φασαρία για να, για, ναι. να, έτσι, για να την κάνει, γιατί δεν ξέρει εκείνη την ώρα. Αν και τελικά τη φασαρία η μικρή την κάνει παρά ο μεγάλος. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λες. Στην άλλη τα κορίτσια είναι πιο εύκολο. Εγώ δεν κατάλαβα τη μεγάλο σου παιδιά. Μπορώ να το πω σίγουρα αυτό, με σιγουριά, γιατί το μεγάλο μου εμένα που είναι αγόρι με το κορίτσι δεν έχουν καμία σχέση. Το κορίτσι είναι στον αυτόματο. Μόνη της μεγαλώνει. Ναι, κάτι και το καταλαβαίνει. Ακριβώς. Αύριο είναι η γιορτή της Μανούλας. Έχεις πάρει δωράκια σαν μαμά από τις κόρες. Βεβαίως. Πώς βεβαίως. Είναι το πιο όμορφο και το πιο συγκινητικό. Η καθεμιά έχει το δικό της τρόπο. Η μεγάλη άρχισε να γίνεται, είναι σκορπίνα σαν εμένα. Mm-hmm. Ήταν λίγο πιο κλειστή, αλλά τώρα τελευταία άρχισε να ανοίγεται πάρα πολύ. Και αυτό το χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί έτσι έχεις πλήρη επίγνωση των αλλαγών που έρχονται στο παιδί. Άρα εκδηλώνει τώρα τα συναισθήματά της περισσότερο. Ναι, να αντιληφθείς και τον κίνδυνο και το καλό. Η μικρή όμως είναι η Μπάρμπι ίδια. Νομίζω είναι η μετεμψύχωσή της. Κάτι είναι πάντως με αυτό. Είναι μονίμως στα σημειώματα, στον έρωτα. Είναι ερωτευμένη μαζί μου. Σου έχουν κάνει έτσι κάποιο ιδιαίτερο δωράκι ή κάτι πρωτότυπο που να σου έχει μείνει? Όχι μόνο επειδή είναι γιορτή της μητέρας, αλλά έτσι. Αυτό θα σου λέγα, ότι μου κάνουν πάντα δώρα. Η μεγάλη, επειδή έχει και χρήματα, γιατί τις δίνουμε, οπότε κάνει το πρόγραμμά της, πάντα μου αγοράζει πράγματα. Από μία μαντίλα, από ένα πορτοφόλι, την έμπνευση που έχει εκείνη την ώρα. Η μικρή, επειδή δεν έχει χρήματα γιατί είναι μικρή, μου γράφει σημειώματα, τα οποία έχω κολλήσει σε όλο το δωμάτιο. Είναι σαν πώς είναι οι ερωτευμένοι, που σου γράφουν ένα σημείωμα «Μωρό μου, σ' αγαπώ». Εκείνη που μονίμως σ' αγαπώ, μαμά είσαι ο ερωτάς μου, μαμά είσαι αυτό, μαμά είσαι εκείνο. Εσύ στη μητέρα σου έκανες αντίστοιχα τέτοια πράγματα? Βεβαίως έχω κάνει. Γιατί μου λες ότι ήσουν κλειστή κι εγώ. Στο θέμα που γράφω κάρτες και κάνω πράγματα και τέτοια, εκεί να ανοιχτώ. Αλλά στα υπόλοιπα δεν ήμουν και πολύ. Κοίταξε, τώρα τελευταία έχω ανοιχτεί πολύ εγώ με τη μαμά μου. Δηλαδή μιλάμε πολύ καθαρά, γιατί την βλέπω σαν γυναίκα. Γυναίκα προς γυναίκα και όχι σαν κόρη προς μαμά. Πιο πολύ τώρα που μεγάλωσα κι εγώ. Γιατί δεν με αφήσαν να μεγαλώσω τόσα χρόνια. Επειδή είναι πολλές γυναίκες, φαντάζομαι, δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν ξέρω να κάνω διάφορα πράγματα, γιατί δεν με αφήνανε να τα κάνω. Ήμουνα πάντα, άστο, θα το κάνουμε εμείς, άστο, θα το κάνουμε εμείς. Ο αδερφός σου μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, πώς τη βίωνε ο αδερφός σου την ιστορία αυτή με όλες αυτές τις γυναίκες γύρω-γύρω? Το ίδιο και εκείνο. Το ίδιο. Εκείνο τον πρίζανε λίγο, είναι και αυτός πολύ χαϊδεμένος, ίσως είναι και πιο πολύ χαϊδεμένος από ότι εγώ. Αλλά έτσι είναι η οικογένειά μας, γιατί είμαστε πόντιοι και οι πόντιοι, ξέρεις, έχουν πάντα αυτό το πατροπαράδοτο, ότι η μαμά και ο μπαμπάς, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Εσείς θα ακούτε μόνο και θα τρώτε, θα διαβάζετε, δεν θα κάνετε τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται, τα υπόλοιπα τα κάνουμε εμείς. Η ευρύτερη οικογένειά μου όμως είναι έτσι. Δηλαδή η γιαγιά μου, ο παππούς μου, οι θείες μου. Είναι πολύ. Τέλεια. Θα σε κρατήσω για άλλη μια εκπομπή, αν μου υποσχεθείς, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πραγματάκια. Θα ήθελα να έρθεις και στην επόμενη εκπομπή. Τώρα πρέπει να κλείσω αυτή την εκπομπή. Γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Μ' αρέσει πολύ. Δεν ξέρω να πεις πολλά. Οπότε σε παρακαλώ, αν θα μπορούσες να έρθεις και σε μια επόμενη εκπομπή, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Πριν κλείσουμε λοιπόν εμείς την εκπομπή, θα την ξαναδούμε την Νατάσα αύριο. Πάμε να δούμε. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κάλεσμα αύριο στα εκπαιδευτήρια Κέσσαρη. Το περιοδικό Μάμι οργανώνει μια πολύ ωραία γιορτή που μπορούν να κάνουν οι μαμάδες διάφορα πράγματα μαζί με τα παιδιά τους, αλλά και τα παιδάκια για τις μαμάδες. Είναι στα εκπαιδευτήρια Κέσσαρη στη Βάρη από τις 11 η ώρα το πρωί. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και επίσης να πω ότι οι 30 τυχεροί από τον προηγούμενο διαγωνισμό μας μπορούν να πάνε στη σελίδα Teletext στο Mega 520 για να δουν τα ονόματά τους. Αλλιώς στο επόμενο τεύχος θα έχουμε και τα ονόματα των νικητών. Μέχρι λοιπόν αύριο που είναι η γιορτή της Μανούλας και γιορτάζουμε όλες και θα έχουμε πάλι φιλοξενούμενη την Νατάσα Θεοδωρίδου, να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και να προσέχετε τα παιδάκια σας.